Η ερμηνεύτρια με την ερωτική φωνή έσβησε την Τετάρτη το πρωί μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Από νωρίς το πρωί στο νεκροταφείο της Νέας Σμύρνης συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιοί και απλοί άνθρωποι που τη θαύμαζαν και την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της. Η Τζένι Βάνου τραγούδησε με ψυχή και με συνέστημα και ταυτίστηκε με τις ξεχωριστές στιγμές και με τα ξεχωριστά συναισθήματα χιλιάδων ανθρώπων. Ξέχαστε, μοναδική, θα τη θυμόμαστε πάντα, μια πολύ αγαπημένη. Χάθηκε μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, αλλά πάνω απ' όλα ένας άγγελος, ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που είχαμε σε αυτό το χώρο και που θα έχουν τώρα όλοι οι άγγελοι ψηλά. Ήταν ένας άγγελος, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μια τραγουδίστρια που δημιούργησε στην Ελλάδα μια σχολή μουσική, στην οποία τελικά δεν υπήρξαν μαθητρίες, υπήρξε μόνο η δασκάλα. Αυτή που τώρα θα τραγουδάει στους Αγγέλους. Στεφάνια έστειλαν ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η Νάνα Μούσχουρη, ο Γιώργος και η Άννα Νταλάρα, καθώς και άλλοι συναδελφοί της. Το αγόρι σου σε αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη, κορίτσι μου. Με αυτά τα λόγια επέλεξε να πει το τελευταίο αντίο ο Τόλης Βοσκόπουλος στην Τζένι Βάνου, με την οποία συνεργάστηκε όταν εκείνη ξεκινούσε την πορεία της στη δισκογραφία. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια με την ερωτική φωνή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Νοσηλεύονταν τις τελευταίες μέρες στο ειδικό αντικαρκυνικό νοσοκομείο Πειραιά. Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, παρόλο που το καλοκαίρι είχε κάνει επέμβαση αφαίρεσης όγκου στο λαιμό. Τις τελευταίες μέρες ένιωθε αφόρητους πόνους στη μέση και ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί παντού. Την Τετάρτη το πρωί η Τζένι Βάνου κατέληξε. Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν την τραγουδίστρια ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, η Πεγκιζίνα, η Μέρι Λίντα, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Αντίπας, ο Δήμαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος, η Άννα Φόνσου, η Βάσια Τριφίλη και πολλοί άλλοι. Ήταν μια ψυχή που τραγουδούσε. Όχι μια φωνή και ένας άνθρωπος. Μια ψυχή που κατέβηκε εδώ, μας έκανε τη χάρη και τραγουδούσε, γιατί η Τζένι ήταν ψυχάρα. Έζησα ένα από τα ωραίτερα Χριστούγεννα της ζωής μου, γιατί τα κάναμε μαζί με την Τζένι. Είχε κάνει την εγχείρηση, μας είχε τραγουδήσει και είχε ξαναβρει τη φωνή της. Κανείς δεν το περίμενε, θα ήταν τόσο γρήγορο το τέλος της. Η Τζένι Βάνου γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1939 στην πλατεία Αττικής και μεγάλωσε στον Πύρωνα. Από μικρή ηλικία ζούσε με τον πατέρα της και τη μεγάλωνη γιαγιά της, αφού οι γονείς της είχαν χωρίσει. Αρχικά σκόπευε να σπουδάσει στη φυσικομαθηματική σχολή, αλλά μετά τη γνωριμία της με τον συνθέτη Μίμη Πλέσσα, τον οποίο θεωρούσε μέντορά της, έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1959 σαν τραγουδίστρια ελαφράς ορχήστρας στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Ερμήνευσε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, του Μίκη Θεοδωράκη, του Γιώργου Μουζάκη και πολλών άλλων. Μεγάλη της αδυναμία τα δυο της παιδιά, ο γιος της και η κόρη της. Σε βλέπω στο ποτήρι μου. Η Τζένι Βάνου εμφανίστηκε στα μεγαλύτερα κέντρα της παραλιακής δίπλα σε μεγάλα ονόματα, αλλά άνοικε σε εκείνους καλλιτέχνες που δεν διεκδικούσε και δεν κέρδισε μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της βρισκόταν μακριά από τη δισκογραφία. Η Τζένι Βάνου πέρασε δύσκολες στιγμές με μεγάλα οικονομικά προβλήματα, τα οποία προσπάθησε να ξεπεράσει πουλώντας το σπίτι της και ανοίγοντας ένα μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη. Μια επιχείρηση που δεν πήγε καλά και την βύθισε περισσότερο στα προβλήματα, για τα οποία δεν ήθελε να μιλάει και προσπαθούσε με αξιοπρέπεια να τα αντιμετωπίσει.